ένας θεσμός τον οποίο δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο σχολείο μας και για να δείτε το πόσο συνέχεια θέλουμε να δούμε σε αυτά τα θέματα. Εδώ εκπροσωπούνται 4 παιδιά από την γραμματεία του δεύτερου μαθητικού συμβουλίου και η πρόεδρος και αντιπρόεδρος του πρώτου μαθητικού συμβουλίου του κεντρικού, για να δείξουμε ότι έχει συνέχεια η προσπάθεια. Είπαμε λίγο του κεντρικού μαθητικού συμβουλίου. Προσπαθήσαμε να βρούμε το σχολείο μας ένα βήμα πιο μπροστά. Οργανώσαμε πολλές δραστηριότητες μαζί με πολλούς άλλους δασκάλους που θα τις πει η χαρά. Όπως είμαι η Κωνσταντίνα, ως πρώτο μαθητικό συμβουλίο του σχολείου μας, κάναμε αρκετά πράγματα. Για παράδειγμα, το λέραμε του Ραδιμαρχονίου, τα τρόφιμα που δωρήσαμε στη Φιλόπτωχο. Επίσης, διοργανώσαμε πολλά παζάρια γλυκών με την κυρία Στάλο και ετοιμάσαμε ψήφισμα διαμαρτυρίας κατά του ψευδοφράντσου. Εκτός τα προγράμματα που οργανώσαμε, είδαμε και κάποια προβλήματα που έχει το σχολείο μας, η συμπεριφορά των μαθητών έξω και μέσα από την τάξη, η παιδονομία και η οργάνωση των παιχνιδιών. Είδαμε ότι χρειάζονται βελτίωση. Γι' αυτό εμείς σκεφτήκαμε κάποιες λύσεις που μπορούν να λυθούν τα προβλήματα και δίνοντας την σκητάλη στο επόμενο κεντρικό μαθητικό συμβούλιο θα αναφέρουμε τις λύσεις που έχουμε σκεφτεί. Στο καινούριο κεντρικό μαθητικό συμβούλιο, πρόεδρος εκλέχθηκα εγώ, αντιπρόεδρος ο Κωνσταντίνος, γραμματέας η Δημήτρα και ταμείας ο Ανδρέας. Όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε το έργο του προηγούμενου κεντρικού μαθητικού συμβουλίου και να φέρουμε ανάταξη τις θέσεις μας. Θα προσπαθήσουμε μαζί με τους δασκάλους και τον διευθυντή να οργανώσουμε διάφορες δραστηριότητες για τη βελτίωση του σχολείου μας. Δίνω το λόγο στον αντιπρόεδρο. Όραμα μου σαν αντιπρόεδρος και πιστεύω και των υπόλοιπων μελών του καινούριου κεντρικού μαθητικού συμβουλίου είναι να πάρουμε το σχολείο μας ένα βήμα πιο μπροστά. Έχουμε παρατηρήσει κάποια προβλήματα, κάποια τα είπε η Κωνσταντίνα και η Χαρά πριν και ελπίζουμε όλοι εμείς μαζί με τους δασκάλους μας να βοηθήσουμε να συζητήσουμε στις συνεδρίες που θα κάνουμε και να βοηθήσουμε να καλυτερεύσουμε το σχολείο μας. Θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να επιλύσουμε τα προβλήματα που μας είπε η πρόεδρο και η αντιπρόεδρο του κεντρικού μαθητικού συμβουλίου. Συμφωνώ με τα προηγούμενα μέλη του κεντρικού μαθητικού συμβουλίου. Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα ψωή συνεργασία και με το δεύτερο και με το πρώτο κεντρικό μαθητικό συμβουλίο. Όπως είπα και την Παρασκευή, το ταμείο μας δεν θα είναι μείον, αλλά πάντα θα είναι γεμάτο. Εμείς ως δεύτερο γενικό μαθητικό συμβούλιο θα διοργανώσουμε πολλές δραστηριότητες, αλλά η πρώτη μας θα είναι ο έρανος για την Ελλάδα που θα διεξαχθεί από το σχολείο μας και θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε αρκετά χρήματα για να στείλουμε σήμερα. Βάλω μια πρόκληση στο μαθητικό συμβούλιο. Πρόεδροι, αντιπρόεδροι, γραμματείς και φαρισαίοι. Οι στιγμές που περνάει η Ελλάδα με ακούσετε και στη συγκέντρωση είναι δραματικές. Στο στίγμα 2 είδατε εκείνα τα δύο φιλμάκια. Φαντάζομαι και στις άλλες τάξεις, απλώς έτυχε να είναι στο στίγμα 2. Βάζω μια πρόκληση, η οποία θέλω να χειριστείτε, σκεφτείτε μαζί με την κυρία Λένια. Να βάλουμε ως πρόκληση σε κάθε τάξη αύριο το εξής. Να αδειάσει όλο το ταμείο της τάξης για αυτήν τη συγκεκριμένη ενέργεια. Να είναι όλος ο κουμπαράς, όλος ο θησαυρός που μαζέψαμε, γιατί τον μαζέψαμε για το τέλος του χρόνου, να στερηθούμε εκείνη την πίτσα στο τέλος του χρόνου ή θα μαζέψουμε άλλα, αλλά για τη συγκεκριμένη.